Καλησπέρα. Καλησπέρα σε άλλο ένα βιντεάκι. Καλησπέρα σε άλλο ένα βιντεάκι. Αυτή τη φορά έχουμε βαρύ εξοπλισμό. Simulator 2. Όπως βλέπετε, παραμένουμε ακόμα στο Scania, το 143. Ναι. Αυτή τη φορά μεταφέρουμε ένα αρκετά βαρύτερο φορτίο από όσο έχουμε μεταφέρει μέχρι στιγμής. Ζυγίζει 50 τόνους. Όπως βλέπετε είναι ένα στρατιωτικό όχημα. Όλα τα λεφτά. Ναι, είναι ένα φορτίο, λέει Caterpillar Tank, 50 τόνοι. Και το πάμε στο Carlis. Carlis, πώς διαβάζετε. Κοινώς ξαναπερνάμε απέναντι στην Αγγλία. Στην όμορφη Αγγλία. Με τη σπασαρχίδικη οδήγηση. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εντάξει, πάντως μέχρι στιγμής πάει καλά. Ναι, δεν δείχνει να ζορίζεται ιδιαίτερα. Βέβαια, κάτι πρέπει να πάρουμε ένα λιχτάρι από τώρα τη στροφή. Γιατί είναι μεγάλη η καρότσα. Κοίτα, ναι, για 50 τόνους, εντάξει. Να. Στην ευθεία δεν ζορίζεται. Είναι... Σου λέω με το άλλο που ήταν 80. Καλά. Χαιρετίσματα στις φασκομιλίες. Βέβαια στις ανηφόρες δεν ξέρουμε τι θα γίνεται. Έλατε. Εδώ να πατήσουμε τον Μόρτι. Τακ. Πόσο χιλιόμετρα είναι αυτό? Τώρα πέρασμα 5 και να δούμε πόσα χιλιόμετρα θα μας λέει. Polaris Light. Ωραία. 289 χιλιόμετρα. Κάτσε να ανάψουμε και το ραβδί και τους φαρούς. Ναι, λόγω ότι μεταφέρουμε βαρύ φορτίο. Οπα. Κάτσε να δούμε με τον τρακάρουμε αυτό. Αν και εντάξει δεν έχουμε θέμα. Είναι αυτό που λέμε, ξεχάστηκα και πήγα, νόμιζα ότι δεξιά θα πάμε, ότι πάμε από τη δεξιά λωρίδα. Και έχω έχεις πάλι πρόστιμο ή όχι? Όχι, εντάξει, ευτυχώς. Εντάξει, πάντως, εντάξει, καλά πάει. Εντάξει, ίσωμα βέβαια, αλλά ναι, ίσωμα. Και μόνο πιάνει 40, καλά είναι και 50. Σου λέω, άμα τύχει τι? Και βρούμε το μεγάλο, το βαρύ, αλλά να το βρούμε σε μικρή απόσταση, μην το βρούμε σε πολλά στο χιλιόμετρα. Στο μέτσο, ναι, θα δεις πως θα επιταχύνει εκεί. Με αυτό το φορτηγό το έχεις πάει? Ναι, με αυτό.
άσε που στο βιντεάκι που είχα κάνει με το μεγάλο το 80, το οποίο αυτό εντάξει δεν το έκανα κοινοποίηση, γιατί ήταν μεγάλο, 40 λεπτά. Αφού σου λέω πήγαινε η επιτάχυνση σιγά μισέτα να πούμε. Και το είχα βρει σε μια απόσταση 230 χιλιόμετρα. Λοιπόν, φτάνω σε ένα σημείο και κατεβαίνω κατηφόρα. Έτσι, yeah. Κατηφορικό δρόμο. Κατεβαίνω που λες και έχει στροφές και φάει πατάω τα φρένα για να κόψω γιατί με πήρε το φορτίο μαλάκα. Πήγαινε του σκοτωμού την κατηφόρα. Και δεν έπιαν τίποτα. Και δεν πιάναν τα φρένα και πατάω μέχρι να κόψει το φορτηγό. Μου σκάει μύτη ένα αυτοκίνητο από το απέναντι ρεύμα. Γιατί σου λέω στις στροφές μέχρι να κόψει. Έβγαινα και στο απέναντι ρεύμα για να μπορέσω να το ελέγξω. Σου λέω με είχε πάρει και πάτησα το φρένο και έκανε πόση ώρα. Και σκάει μύτη ένα αυτοκίνητο από το άλλο ρεύμα και πέρασε από πάνω. Το έκανε άλμα ο τράκτορας. Ωραία λέω. Αλλιώς δεν θα στα πατέλια. Όχι με τίποτα. Αυτό το ηχητικό που ακούστηκε πρέπει να ήταν από μένα. Τι? Μήνυμα. Μου φαίνεται είναι αυτό το τίνγκ ή μήνυμα ή κοινοποίηση. Αλλά μου φαίνεται μάλλον κοινοποίηση. Λοιπόν. Πάντως κοίτα, για 50 τόνους. Ω, ναι, ναι. Και έχει πιάσει 80 κάτι χιλιόμετρα μια χαρά. Μας δουλεύουνε. Γιατί? Γιατί σταματάω, νομίζω ότι θα περάσει. Σταματάει αυτός και λέω εντάξει, θα με αφήσει να περάσω. Και όταν πάω να ξεκινήσω, ξεκινάει. Όπου πάντως φαίνεται από τον καθρέφτη, είναι ψηλομακρύ. Είναι μακριά η καρότσα. Το έχεις μεταφέρει με τα αυτοκίνητα που έχει δίπλα το φορτίο. Α, δεν το έχω πετύχει μέχρι στιγμή. Έχω με τέτοιο, έχω και δύο mod. Ένα που έχει, όχι τρία mod, έχει ένα με αγωνιστικά αυτοκίνητα, έχω. Ένα με supercars και ένα με τις Volkswagen αυτοκίνητα. Ρε σκουλίκι, γιατί δεν τα έχεις πάρει ρε σκουλίκι. Δεν τα, ένα από όλα θα, λογικά θα δέχεται. Δηλαδή να κατεβάσω και τα τρία, πιθανότατα να παίρνει το τελευταίο που θα μπει. Εκτός κι αν είμαστε τόσο τυχεροί και να πηγαίνει ένα αλλάξ. Μου λέει κάτι θυμάσαι που έχει και φρεγάτες. Αυτό είναι τα στρατιωτικά φορτία. Τι γαμάτο που έχω αυτό. Τα mod με τους καρότσες του στρατού που έχει τα στρατιωτικά οχήματα. Ω, αυτό ήταν πόρωση μιλάμε. Ναι. Αυτό ήταν σκέτη πόρωση. Ελάτε να την πιάσετε. Ελάτε να την πιάσετε. Να την καταδεί. Κάσετε. Ελάτε να την πιάσετε. Εντάξει. Σε ορισμένα σημεία το βλέπεις, πάει με 30 χιλιόμετρα. Καλά, έτσι και είχαμε το 80.
αρχίσει. Ναι, θα έχει γονατίσει, εντάξει. Κοίτα, πάντως, εντάξει, μέχρι 50 τόνους το έχει, δεν έχει θέμα. Εντάξει, εξαρτάται και το δρόμο, έτσι. Ναι, εντάξει. Τώρα μέχρι στιγμής τυχερό είναι. Τώρα κάνει, εντάξει, έχει ανηφόρες ελαφρίες, δεν έχει μεγάλες ανηφόρες. Να πεις. Αν και σε μεγάλη ανηφόρα είχα καταφέρει και ανέβασα τους 80 τόνους. Βέβαια όχι με την πρώτη, με τη δεύτερη. Μάλιστα, σκολίκι. Έλατε να την πιάσετε. Μάλιστα, σήμερα ο συνοδηγός κάνει το ραδιοφωνάκι. Κάνει το κασετόφωνο του φορτηγού. Έχει κέφια. Έχει κέφια, έχει. Είσαι κόμπρα. Είναι το σκούλι και τραγούδια πάνω. Κόμπρα, είσαι μια κόμπρα. Τραγούδι κι αυτό. Γενικά όλοι κάτι γίνονται. Δεν είναι δύσκολο στην Ελλάδα να γίνεις κάτι. Στην Ελλάδα είναι το πιο εύκολο πράγμα να πεις να γίνω τραγουδιστής. Ναι. Κι άμα είσαι και μουνή, εκεί είναι το... Όντως. Εκεί είναι τα πράγματα άστα να πάνε. Και από φωνή, κορμάρα. Ελλάδες. Κατήφορος. Του δίνει και καταλαβαίνει για πολύ καζωτό. Εντάξει, τώρα ήταν κατηφόρα. Πάντως το ρημάδι, πάει εντάξει, το δίνει και καταλαβαίνει. Εντάξει, να τώρα π.χ. Εντάξει, με Δευτέρα. Λίγο ναι, τώρα λίγο έτσι, τα έχει λίγο παίξει. Λίγο ναι, είναι η ώρα που... Είναι λίγο... Να πάμε να κάτσουμε δεξιά, να μην ενοχλούμε. Μάλιστα το σκουλίκι. Εκτός κι αν δουλεύει ανάποδα. Ας το, η αριστερή είναι η τέτοια. Να είναι η αριστερή ή η αργή. Μάλιστα. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Γιατί βλέπω τα φορτηγά αριστερά πάνε. Έτσι όπως θα έχουν εδώ πέρα γραμμό την τρέλα μου. Καλά, ας πάω κι εγώ αριστερά. Α, όχι, κάτσε. Κάτσε εδώ είμαστε. Ούτως ή άλλως. Οι τρεις γίνονται δύο που δεν είστε. Ναι ρε σκουλίκι, αφού γίνανε δύο ή τρεις εγώ φταίω. Α, μια φορά, αυτό δεν το έχω πει. Πάλι σε, εδώ σε ένα βιντεάκι στο Eurotrack που έπαιζα. Δεν το είχα βάλει να γράφει βέβαια. Έχω πίσω κουβαλάω ένα κοντέινερ.
Καρότσα με κοντέινερ, αλλά που έχει το μονό κοντέινερ, την ψιλομικρή. Πάω κι εγώ που λες, εντάξει, να πούμε, ελαφρύ πίσω, πλακωμένος κι εγώ, φτάνω σε κάτι στροφές, έτσι, στις αρχές τις ελέγχω τις πρώτες. Yeah. Ψιλοτσιμπάω το φρένο, μπαμ, κόβει, μπαίνει. Και φτάνω σε μια στροφή που είναι πιο κλειστή σε σχέση με τις άλλες. Πατάω το φρένο, δεν προλαβαίνει να, ξέρεις, κόψει την ταχύτητα, άργησε και τέτοιο. Με πετάει στροφή στα χωράφια και τρώω δύο τούμπες. Και έκατσε πάλι με τις ρόδες. Ενώ γύρισε. Ναι, έκανε τούμπα. Μαζί με την καρότσα. Και έκατσε πάλι με τις δύο ρόδες. Και λέω, μαλάκα, λέω, εντάξει, αυτό θα πει κολοφαρδία. Καλά. Και ήμουνα, μιλάμε, αρκετά μέσα στο χωράφι. Και βγήκα. Δεν είχε κάπου δηλαδή να σφινώσει η καρότσα, να κάνει το χωράφι κανένα περίεργο βουναλάκι και αυτά. Και είπα εκείνη την ώρα, άρε, λέω, πού είναι ο Θοδωρής. Αυτά έλα, εσένα σου τυχαίνει μόνος. Όχι ρε, εκεί. Γαμώ το. Τι έκανες εκεί σκούπι εκεί πάλι. Δεν έπιασε το φρένο, σταμάτησε αργά. Σταμάτησε το ρολόγιο το. Γιατί ρε σκουλίκι. Έλα, ντε, πάνε και χειρότερη θα μου πεις. Αυτή η αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Όχι, την πήρα λίγο κλειστά και βρήκε η καρότσα και έκοψα για να ανοίξω λίγο. Εντάξει ρε σκουλίκι, είναι μακριά η καρότσα. Την πήρα λίγο κλειστά της το. Έχουμε και αυτό το, την παλιοτράπεζα να πούμε, πάλι μας πήρε, τράβηξε λεφτά για το δάνειο. Τι θα γίνει. Με τους κολοπούς την τα βατζίδες μέχρι και εκεί. Ρε τους βρωμό που θες ρε. Τι ρε. Χιλιόμετρα μας μείνανε εδώ. Όχι, εντάξει, είναι... Εντάξει, θεωρώ ότι αξιοπρεπέστατο. Ναι, ναι, ναι. Εγώ το άλλο θέμα είναι το σχολείο, το προπολιτικό. Α, το Mercedes το... Ναι, έχω περίεργεια, το θυμάμαι εγώ ποιο ήταν. Καλά, αυτό και εντάξει, αυτό είναι, είπαμε, του 60-70, του 70 πρέπει να είναι αυτό. Για να δούμε ρε παιδιά το σκουλίκι, για να δούμε ρε παιδιά. Αλλά αυτό δεν έχει πολύ δυνατή μηχανή, μου φαίνεται μέχρι 300 άλογα είναι η μηχανή του. Δηλαδή ένα φορτίο αυτό που έχει τον 50 τόνων θα ζοριστεί όσο να είναι. Κατάλαβα. Αλλά θα το φτιάξω κι αυτό. Απλώς θέλω πρώτα να μαζέψω λεφτά, να πάρω γκαρά. Γιατί άλλο είναι να έχεις τον γκαράζ και να δουλεύουν και τα άλλα φορτηγά. Καλά, ναι, ναι. Μαζεύεις πιο γρήγορα τα λεφτά. Και ειδικά άμα έχεις πάρει και μουνιά οδηγούς. Α, γεια σου. Με τη στέλνη. Κι άλλο τώρα. Ναι, 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 ναι. Δεν έχεις γκαράζ και τα φορτηγά κάθονται. Λόγω του χάρτη.
αυτού του TSM. Έλα, έλα καμάρι μου, πάρω λίγο. Οπα, κάτσε τώρα να μην την ξαναπατήσουμε. Είναι λίγο περίεργη στην τραπέζα. Περνάμε το φράγμα. Φράγμα πρέπει να είναι αυτό. Γιατί αριστερά βλέπω νερά, δεξιά δεν βλέπω. Ωραία, περάσαμε και ένα φραγματάκι. Όπω, κοίτα στροφιλίκια που έχει μπροστά. Είμαστε στην Αγγλία. Πάμε σωστά. Εντάξει, εδώ ζορίζεται λίγο. Είναι αρεσκουρή. Εντάξει, κοίτα εδώ, είναι όσο να είναι η ανηφόρα, είναι... Είναι, πώς να το κάνουμε. Και φαντάσου, σου λέω, αν είχε το άλλο με τους 80 τόνους, με 10 θα πήγαινε εδώ. Καλά πάει. Το κοίτα είναι, εντάξει, καλά πάει. Για 50 τόνους καλά πάει το πηγαίνει το φορτίο. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Το φορτηγό λίγο δύσκολο να το πηγαίνει το γράμμα. Σε αντίθεση. Με ναι. Τον φίλο μας τον Δημητράκη που το πάει. Δημητράκη. Δεν ξέρεις. Τον φίλο σου. Ναι. Και το πάει και το φέρνει. Και το πάει και το φέρνει. Μάλιστα. Κάνει τον ταχυδρόμο. Αυτός λέει. Α, όχι, είπαμε κοινοποίηση. Γεια σου. Τελικά εσύ βρήκες τη δουλειά που μας αρμόζει για να χτωφύλακας. Α, γεια σου. Είναι χτωφύλακας ή ο Batman. Α, γεια σου. Εντάξει, μια χαρά κοντεύω. 90 χιλιόμετρα μας μείνουν ακόμα. Μια κάμπα. Επειδή ξανά στον δρόμο δυστυχώς. Να, από και πάλι και εδώ. Η Αγγλία π.χ. σχεδόν όλο το διάστημα έχει... είναι μουντός ο καιρός. Συννεφιά, βροχή. Εκτός και αν αυτό το έχει μόνο το Λονδίνο. Να μας αφήνουν να περάσουμε, ωραία. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ρίχτους μία εκεί πέρα πίσω με το όχημα να μου σφάρουμε. Όχι, εντάξει, ακόμα μας αφήσανε να περάσουμε. Αχ, το σκουλίκι, ένα σεβασμό που δείχνει το σκουλίκι. Ρε παιδιά, ρε παιδιά, ρε παιδιά. Το σχηρό σεισμός, πού έγινε σεισμός. Πού έγινε σεισμός. Πόσα Ρίχτερ λέει. Νέα Ζηλανδία. Α.
Εδώ δίπλα δηλαδή, τι είπα, δυο βήματα. Κάτι μαλακίες που βάζουν, που κοινοποιούν, σου δείχνει κάτι τέτοια και ναι, και λέει ισχυρό σεισμό στον Αντάλλο και λες εσύ κάπου εδώ θα έγινε στην Ελλάδα. Τι παπάρες είναι ορισμένοι τρέχους. Το μεταξύ και εμείς πόσο ζώα οι ανθρώποι. Βλέπει εσύ. Και το λέμε μια φυσικότητα στη Νέα Ζηλανδία, δεν γάμιονται. Ελάτε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τώρα εδώ έχουμε δικά μας προβλήματα. Μάλιστα, άρα σημαίνει ότι οι άλλοι σκουλίκοι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρουν, έτσι δεν είναι. Σκουλίκοι... Τους άλλους τους ενδιαφέρει για τα δικά μας προβλήματα. Μάλιστα, δηλαδή σε ένα σκουλίκι σε ενδιαφέρει άμα γίνει σεισμός, ας πούμε, στην Καλαμάτα. Και ναι, είναι στην Ελλάδα, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί αμέσως λέω, εντάξει, έχουμε που έχουμε τα προβλήματά μας. Όλοι. Δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε στριμμό. Άντε τώρα για να σου έρθει και ένα σεισμό και να πάθει και το σπίτι σου ζημιά και να μην έχεις που να μείνεις. Μάλιστα, μάλιστα, καταλάβατε παιδιά. Αυτό είναι το σκουλίκι ο πατριώτης. Μες. Γιατί ρε σκουλίκι, δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Προτεραιότητα έχει η χώρα μου. Οπα, ακουμπήσαμε λίγο το τοίχο μας. Μάλιστα, σκουλίκι. Ζαβαρά κατρανέ. Α, διάβαζα σήμερα, έλεγε στο Facebook που είχαν κοινοποιήσει, ότι τι στο Καστελόριζο μου φαίνεται. Ωχ, να σου πει εκεί για πες. Είχαν βγει κάτι τουρκικά πλοία και πήγανε κάποια δικά μας και κάποια ελικόπτερα από εμάς και αυτά. Και έγραφε ότι οι άλλοι φύγαν άρον-άρον. Μάλιστα. Εντάξει. Τους μαζέψανε πίσω. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα αυτό μπορεί να είναι αλήθεια, μπορεί να είναι και ψέματα. Εγώ ξέρω τόσα χρόνια έτσι κι αλλιώς μπαίνουν, είτε είναι αέρια είτε όχι, το βουλώνουμε. Όχι, εντάξει, η αεροπορία τους κυνηγάει, δεν τους αφήνει. Κανονικά τους ρίχνεις, έτσι, τους ρίχνεις. Δεν είναι ότι τους διώχνεις. Καλά, ναι. Λέμε κανονικά. Κανονικά, εμείς ναι. Εμείς τους συνοδεύουμε μέχρι, κάνουμε μερικές βολτούλες, παίζουν μεταξύ τους και κάποια στιγμή φεύγουν οι άλλοι. Εντάξει, και εγώ αυτής της άποψης είμαι. Κανονικά, από τη στιγμή που μπαίνεις στον εναέριο χώρο σου, εσύ δίνεις μια τέτοια προειδοποίηση ότι αν τυχόν ξαναμπεί, ό,τι μπει στον ιερό χώρο μου την επόμενη φορά έχει πέσει. Τέλος, δεν έχει τέτοια. Και από εκεί και πέρα. Ο Τραμπ είδες, με το τείχος που θα βάλει τη λεπτοφόρα τέτοια. Λέει θα, κάτσε να το κάνει πρώτα. Ψυχακιάς. Α, κάτσε να δούμε. Σκουλίκι, δεν έχει να χάσει τίποτα αυτός πλέον. Εντάξει, αλλά κάτσε να δούμε. Πολλά έχουν πει πολλοί. Καλά σκουλί και ετοιμαστείτε όλοι σας από το βαψωμαλιά το φιλό μου. Μάλιστα. Άρχισε πάλι τα φιλοαμερικάνικα. Μάλιστα. Το σκουλικίσιο δει... Ιουσουφάκι των Αμερικάνων. Για να στείλω φιλορώσε. Ναι. Τις προάλλες υπάρχει ένα σκουλίκι στο Facebook. Ναι. Πώς ήταν ρε εσύ ο άλλος που βριζέ, θυμάσαι, που οδηγούσε κιόλας. Ο αυτός από την Αυστραλία, ναι, ναι, ναι. Τώρα υπάρχει ένας που θα γουστάρεις πολύ να τον βρίζεις. Δεν θυμάμαι, στο YouTube θα βρεις το όνομα να τον βρεις στο Facebook. Ναι. Βγάζει που είναι στη Γερμανία. Ναι, το έχεις δει το πουστράκι. Ναι, τον είδα την αδερφή του Ελέους και του Πέους. Μάλιστα, μάλιστα. Το περίμενα αυτό το σκουλί. Που...
προσβάλλει, αλλά είδες τι βγήκε και απάντησε ένας άλλος. Όχι. Που είναι, αυτός είναι, και αυτός ζει σε μια πόλη της Γερμανίας και έγραφε, αυτός είναι λέκτορας, έλεγε. Σε κάποιο, εκεί, σε κάποιο από τα πανεπιστήμια που έχουν. Και συγκεκριμένα σε πανεπιστήμιο δεύτερης ευκαιρίας. Που δίνει στους ανθρώπους, στους πιο μεγάλους σε ηλικία, να πάρουν ένα χαρτί στα χέρια τους και αυτά. Και βγήκε και το είπε και αυτός κάποια πραγματάκια, αυτού νου. Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι πολύ τέτοιοι. Μόλις φύγουν από την Ελλάδα, αρχίζουν, τα ξεχνάνε όλα και αρχίζουν και βρίζουν τους Έλληνες και την Ελλάδα. Ή να σου πω, να πάρουμε και, και να σου πω κάτι. Λένε όλοι, ότι οι Έλληνες είναι τεμπέλιδες, είναι έτσι. Το ξέρεις ότι δουλεύουμε τις πιο πολλές ώρες από όλα τα κράτη της Ευρώπης. Μέσα στην εβδομάδα. Τις περισσότερες ώρες έχουμε. Ναι, αλλά το αμφισβητείς, γιατί η ενεργία είναι τεράστια, έτσι. Αμφισβητείς ότι πολλοί εδώ αυτά τα λέγανε. Δηλαδή, ένας κοίτα, έχει πτυχίο ότι και δεν βρίσκει επίτηδες δουλειά ότι μέχρι να βρει αυτό που θέλει. Όχι, σε αυτό δεν αντιλέγω. Σε αυτό μαζί σου κι εγώ. Συμφωνώ ότι υπάρχουν και τέτοιοι. Αλλά τώρα οι πιο πολλοί είναι άνεργοι. Τώρα όντως υπάρχει ανεργία και δεν μπορείς να βρεις δουλειά. Δηλαδή, αν αυτό μου το έλεγε κάποιος πριν μερικά χρόνια, θα τον εμπινελίκωνα. Άμα μου έλεγε δεν υπάρχει δουλειά. Εγώ πώς είχα βρει δυο δουλειές και δούλευα. Άρα, σε εκείνη την περίπτωση, γιατί είχα ακούσει και κάποιους που λέγανε δεν υπάρχουν δουλειές, εγώ δεν το δεχόμουν αυτό που λέγανε. Γιατί δουλειές υπήρχαν. Εγώ είχα βρει, δούλευα δυο δουλειές. Τώρα, όντως δεν υπάρχουν δουλειές, εντάξει. Και τώρα δεν βρίσκεις δουλειά, όχι, ούτε μέσω γνωστού δεν βρίσκεις δουλειά τώρα πια, πλέον. Εγώ δεν μπορώ και τους άλλους όμως, μαλάκα, είναι στο εξωτερικό. Ζούνε σε Αυστραλία, ζητάνε. Εγώ ξέρεις ποιο. Εγώ ξέρεις ποιο. Εγώ παραδέχομαι. Αυτούς που φεύγουν στο εξωτερικό και αρχίζουν να κατηγορούν την Ελλάδα για μένα είναι για φτύσιμο. Δηλαδή με το που φύγεις από την Ελλάδα και πας σε μια άλλη χώρα, αρχίζει. Α, οι Έλληνες, όπως άκουγα έναν μια φορά στο ραδιόφωνο. Κάτσε ρε σκουλί και κάτσε. Ο άλλος, αυτός που βρίζει. Ναι. Ο φορτηγατζής. Αυτός που βρίζει, αυτός δεν ταχώνει στους Έλληνες, στον κόσμο, ταχώνει στους πολιτικούς. Είναι εδώ πέρα να τα ζήσει αυτά. Και εγώ αν πάω έξω, εντάξει, δεν είναι εδώ πέρα. 2000 έτσι θα λέω κι εγώ, δεν έχω θέμα. Κοίτα, δεν είναι εδώ πέρα. Αυτός όμως ταχώνει στους πολιτικούς. Δεν έχει σημασία. Δεν ταχώνει στο λαό. Ο άλλος στη Γερμανία ταχώνει στους Έλληνες. Στους, ναι, στο λαό, όχι στους πολιτικούς. Αυτός είναι κομπλεξικός. Αυτό ήταν για τον Μπούτσονα. Αλλά και ο άλλος. Ναι, εντάξει, σου λέει. Γιατί στην Ελλάδα, να το έλεγε εδώ, να έβριζε το Τσίπρα, να ζούσε εδώ και να τα βγάζει αυτά τα βήματα. Θα τον είχαν κολοπηδήξει. Όχι δίωξη ηλεκτρονικού, θα τον είχαν κάνει. Ναι, εντάξει. Σίγουρα. Όλα ό,τι είναι, να είσαι εδώ, στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, όπως λέει και ο... Και βγαίνουν και τέτοιο έλεγε ο Μαλάκας, ότι εντάξει, είμαστε οι άνθρωποι... Δεν το είδα εγώ το βιντεάκι, δεν το είδα. Του Φραπέ. Εγώ λίγο στην αρχή το είδα, επειδή ήταν που στράκι γέλασα λίγο. Λαός του Φραπέ και έτσι και αλλιώς. Κάτσε ρε φίλε να πούμε. Εντάξει. Δηλαδή, επειδή έχουμε το χρόνο να βγούμε και έξω, γιατί... Στα άλλα κράτη είναι δουλειά σπίτι, τίποτα άλλο. Ναι, οι άλλοι δουλεύουν ρομποτάκια τελείως, έχουν τυποποιημένη. Για αυτούς η 9 η ώρα σταματάει η διασκέδαση, ναι, τέλειο. Ναι, το πω, ναι. Εντάξει. Αυτή ξέρεις τι... Μα γι' αυτό δεν έρχονται όλες οι κουφάλες το καλοκαίρι εδώ πέρα. Ναι. Και ο μέχρι τα ξημερώματα... Ναι, απ' τη μία μας κατηγορούνε, μας κάνουν, αλλά όλα τα πουστράκια οι Άγγλοι εδώ έρχονται.
να ξεσαλώσουν, γιατί στην Αγγλία απαγορεύεται το πιώμα. Ναι, ναι, ναι. Και έρχονται εδώ και γίνονται λιάρδα, τελείως. Έχεις και άλλα στρατιωτικά έτσι κατεβάσει ή όχι, πώς έγινε τώρα. Αυτό ήταν του, αυτό, του φορτίου. Α, του Caterpillar, ε. Ναι. Αυτό το έχεις κατεβάσει όμως μόνο ή όχι. Ναι, εγώ το κάνω. Ναι. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Ελπίζουμε τελείως το βιντεάκι μας. Είπαμε, ναι, λέμε λίγο απ' όλα. Στο επόμενο βιντεάκι θα συνεχίσω να πω αυτά που, που άκουγα από κάποιον στο ραδιόφωνο τι έλεγε, γιατί με νευρίασε. Στο ραδιόφωνο. Ναι, ένας Έλληνας που ζούσε στη, στη Γερμανία και αυτός και τι έλεγε για τους λαθρομετανάστες. Α, καλά. Λοιπόν. Αυτή είναι η τύπη που μπαίνουν λαθρομετανάστες, το ανοίγουν το σπίτι, ναι. Βιάζει τη γυναίκα αυτά και ύστερα θυμούνται και λένε... Λοιπόν... Πολύ δημοκρατία μας έφαγε. Τελείωσε άλλο ένα βιντεάκι. Βιντεάκι, ναι. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο βιντεάκι να πούμε τα υπόλοιπα που είναι να πούμε. Παρκάρετε ένα like, αν σας άρεσε το βιντεάκι και, θα τα και τα ξαναλέμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.